Γιώργο Φελίδη στην αίθουσα Σύνταξη, γιατί υπάρχουν Γιώργο πληροφορίε ότι στο Κατάρ όπου βρίσκεται ο Τούρκος Υπουργό Εξωτερικών συναντήθηκε και με τον επικεφαλή τη Χαμά. Ε, σύμφωνα με κανάλι τη Χαμά στην πλατφόρμα Telegram, Χακάν Φιντάν και Ισμαήλ Χανίγε συζήτησαν τι εξελίξει στη σύγκρουση τη Λωρίδα τη Γάζα και πιθανού τρόπου να τερματιστεί η Ισραηλινή επιθετικότητα. Όπω λέει η Χαμά στη συνάντηση, ο Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών καταδίκασε τι Ισραηλινέ επιθέσει στη Γάζα με τον επικεφαλή τη Ισλαμιστική Οργάνωση να επικροτεί τι προσπάθειε τη τουρκική διπλωματία να βοηθήσει τον Παλαιστινιακό λαό. Την ίδια ώρα ο Ισραηλινό στρατό ξεσκεπάζει το πρόσωπο του εκπροσώπου τη Χαμά, Γιώργο. Χρησιμοποιώντα ψηφιακή τεχνολογία, οι Ισραηλινέ Ισρανίνες... Ένοπλε Δυνάμει αποκαλύπτουν σε ένα σύντομο βίντεο τον εκπρόσωπο τη Χαμά. Ο Αμπού Ομπάιντα, όπω είναι το ψευδόνυμό του, είναι ένα άνδρας που ονομάζεται Χουντ Χάιφα Κακλούτ. Τον βλέπουμε εδώ. Το βλέπουμε και κρύβεται πίσω από την Παλαιστινιακή Μαντίλα, την Καφίγε, όπω οι ένοπλοι τη Χαμά κρύβονται ανάμεσα σε πολίτε. Στο μεταξύ, το CNN αποκαλύπτει ότι τα μέλη τη Χαμά οργάνωναν την εισβολή στο Ισραήλ εδώ και δύο χρόνια, επικοινωνώντα μέσω κλειστού κυκλώματο ενσύρματων τηλεφώνων που είχαν στήσει στα υπόγεια τούνελ για να μην μπορούν να εντοπιστούν. Και Γιώργο, μετά την κατακραυγή του Ισραήλ για τι δηλώσει Γκουτέρε, ο Γενικό Γραμματέα των ΗΠΑ προχωρά σε κάποιε διευκρινήσει. Τι λέει. Όπω λέει, είμαι σοκαρισμένο από την παραποίηση τη δήλωσή μου εκ μέρου ορισμένων, σαν να δικαιολογούσα τι τρομοκρατικέ ενέργειε τη Χαμά. Αυτό είναι λάθο. Είπα το αντίθετο, mm -hmm. δήλωσε σε δημοσιογράφου ο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, ΕΕ, χωρί ωστόσο να κατονομάσει το Ισραήλ. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο.